Να καλωσορίσουμε όλους τους φίλους που είναι μαζί μας απόψε, 3η 12 Απριλίου, στη συνέχεια του προγράμματος για τα 10 χρόνια του νοσότος. Αποφασίσαμε να κάνουμε αυτή την επαιδειακή σειρά εκδηλώσεων, έτσι ώστε να προσπαθήσουμε να περιλάβουμε θέματα και ζητήματα αλλά και αντικείμενα τα οποία έχουν παρουσιαστεί και τα έχουν επεξεργαστεί όλα αυτά τα χρόνια στον νοσότος. Ένα από αυτά προφανώς είναι και το θέμα της ελευθερίας του λόγου. Η ελευθερία του λόγου ως ενημέρωση, ως είδηση και ως επικοινωνία είναι κάτι το οποίο από μόνο του υπάρχει σε κάθε αυτοδιαχειριζόμενο εγχείρημα. Για μας ήταν κάτι το οποίο το αντιμετωπίσαμε και στον τρόπο με τον οποίο φτιάξαμε το χώρο, φτιάξαμε το πρόγραμμα, επικοινωνήσαμε το πρόγραμμα και επικοινωνούμε με τους ανθρώπους οι οποίοι όλα αυτά τα χρόνια πέρασαν από τον νοσότος. Σήμερα όμως θα είναι κοντά μας κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι το κάνουν πολύ πιο επικεντρωμένα στην ενημέρωση και στην προσπάθεια και προς την αυτοοργάνωση, αλλά και ως προς την ουσία της είδησης. Προφανώς, σε μια εποχή όπου το ίντερνετ είναι το διαδίκτυο, είναι το βασικό περιβάλλον επικοινωνίας, έχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς αντιμετωπίζεται αυτή η αναζήτηση της πραγματικής της πραγματικότητας, τέλος πάντων, μέσα από την είδηση και πώς μεταδίδεται ως ενημέρωση. Ενδεχομένως, θα έλεγε κανείς ότι είναι πολύ εύκολο πλέον, αντί τα γεγονότα να φτιάχνουν τις ειδήσεις, οι ειδήσεις να κατασκευάζουν γεγονότα. Αυτό το αντιμετωπίζουμε και ως προς την ελευθερία και ως προς την αλήθεια, αν αυτό υπάρχει. Λοιπόν, ευχαριστούμε το χώρο και τους ανθρώπους όλους για την πρόσκληση που έχουν και για το εκ μέρους όλου του περιοδικού. Το περιοδικό μας είναι το 3pointmagazine.gr. Έκλεισε τον περασμένο το Μάρτιο, τώρα πρέπει να είναι 4 χρόνια ζωής. Και ξεκίνησε εξ αρχής και γεννείται ακόμα μέσα από τον δρόμο της αυτοδιαχείρισης. Δεν παράγουμε ρεπορτάζ, είμαστε περιοδικό, οπότε έχουμε θέματα ποικίλης ύλης και πιο ελεύθερα. Αλλά όλα αυτά λειτουργούν στη βάση μιας συνέλευσης, μια συγκέντρωση, ας πούμε, κάθε μία, δύο ή τρεις εβδομάδες αναλόγως τώρα με τα προγράμματα του καθενός, όπου καθορίζει τη μορφή και το περιεχόμενο το οποίο έχει το site. Όσον αφορά τον τρόπο λειτουργίας ενός μέσου ιντερνετικού και αυτοδιαχειριζόμενου. Οι τρεις πυλώνες μέσα από τους οποίους αναδεικνύεται το περιεχόμενό του είναι η ελευθερία, η αυτοοργάνωση και η δημιουργία. Το καθένα από αυτά θεωρούμε ότι φέρνει το άλλο. Και όλα αυτά μαζί δημιουργούν τις συνθήκες ώστε ένα περιοδικό το οποίο ζει μέσα στην κοινωνία, μέσα στην πόλη και αφηγείται τόσο τις ιστορίες της πόλης, αλλά και καταπιάνεται με ζητήματα τα οποία φέρνουν από τα οριά της. Έχουν ως στόχο την παρέμβαση, την κοινωνική παρέμβαση. Αυτό εμείς προσπαθούμε να το κάνουμε μέσω εκδηλώσεων τις οποίες διοργανώνουμε. Όπως πολύ πρόσφατα, μέχρι πριν από, μερικούς μήνες, όταν είχαμε κάνει μια εκδήλωση για τα δικαιώματα των μειονοτήτων εντός εισαγωγικών, ας πούμε, των gay, των λεσβιών, των transsexual, σε ζητήματα τα οποία μίλησαν ήδη και θέσανε, ας πούμε, τα προβλήματα επιτάπητος σε μια συζήτηση τέτοια. Όλα αυτά λοιπόν έχουν ως στόχο την παρέμβαση, την οποία πετυχαίνει μόνο όταν αυτές οι τρεις προϋποθέσεις, δηλαδή η ελευθερία, η αυτοδιαχείριση και η δημιουργία, έρχονται και συμπληρώνονται. Φυσικά από αυτά ανακύπτουν τόσο θετικά, από τα οποία καταλαβαίνει κανείς την αξία της αυτοδιαχείρισης ακόμη και στον χώρο των media, όσο και προβλήματα τα οποία είναι δύσκολο να τα ξεπεράσεις, ακόμη και αν έχεις τον επαγγελματισμό στα υψηλότερα αντανακλαστικά και προσπαθείς κάθε μέρα να λύνεις τα προβλήματα των προγραμματών ανακύπτων. Συλλογικά επεξεργαζόμαστε λύσεις ώστε να συγγένει η ζυγαριά προς την πρώτη μεριά, δηλαδή τα δυτικά, για να ανακαλύπτουν την αξία τους κάθε μέρα. Και πάλι αυτά προκύπτουν από τις τρεις βασικές ουσίες, από τα τρία βασικά συστατικά της δημιουργίας ενός τέτοιου μέσου. Άρα αυτό που λείπει κυρίως είναι η ψυχή. Δηλαδή το να βρεις ένα μέσο το οποίο να σε εκφράζει, το οποίο να σου ανήκει μέχρι εκεί πέρα που ξεκινάει η ιδιοκτησία, πάλι εντός εισαγωγικών,
του άλλου και να διαμορφώνεται, όλα αυτά μαζί συλλογικά. Διαφορετικά, αυτό το οποίο έχουμε παρατηρήσει είναι ότι δεν πιάνει, δηλαδή δεν γίνεται αντιληπτό εύκολα έξω, δεν κάνει καλή δουλειά και δεν γίνεται και δεν το αντιλαμβάνεται πολλοί κόσμος την αξία ενός ρεπορτάζ ή ακόμη και την αξία της ανεξάρτητης φωνής στα μίντια. Είναι βασικό για μας αυτό το συνέλαβα πάλι σαν ιδέα τώρα πρόσφατα διαβάζοντας ένα βιβλίο του Βρετανού δημοσιογράφου του Κέβιν Βεντέλ για τον ΣΥΡΙΖΑ «Μέσα στο Λαβύρινθο» είναι ο τίτλος του βιβλίου. Έκανε ειδικό λόγο και ειδική αναφορά στην κατάληψη της ΕΡΤ τον Μάιο του 2013, όταν έκλεισε και οι άνθρωποι της ξεκίνησαν να τη δουλεύουν αυτοδιαχειριζόμενα και πιο συλλογικά με τη μορφή της ΕΡΤ Open. Είναι δηλαδή τότε συνέβη αυτό ακριβώς, η κατάληψη ενός κεντρικού πυλώνα πληροφόρησης, όπως είναι η δημόσια ραδιοτηλεόραση, το οποίο αποτελεί ζήτημα δημοκρατίας, όταν καταφέρνεις να ελέγχεις, όχι με την κακή έννοια, την πληροφόρηση. Δηλαδή, όταν αυτή είναι ανεξάρτητη και δεν υποκύπτει ούτε σε εκβιασμούς ούτε σε περιορισμούς, τότε είναι λειτουργεί καλύτερα και έρχεται σε επαφή με περισσότερο κόσμο. Άρα, είναι βασικό στοιχείο να πούμε ότι η πληροφορία είναι πράγμα της δημοκρατίας και η ενημέρωση όταν μπορεί να βγαίνει μέσα από αθνές προσπάθειες, από προσπάθειες τουλάχιστον στις οποίες συμμετέχει πολλοί κόσμος και συναποφασίζει, ότι τότε είναι και πιο αντικειμενική και πιο ουσιαστική. Λίγα πράγματα για την ελευθερία, δηλαδή πώς ακριβώς λειτουργεί το να είσαι μέλος ενός αυτοδιαχειριζόμενου μέσου. Έχεις την ελευθερία μέσα σε αυτό το μέσο να αρθρογραφήσεις, έχεις την ευκαιρία να θίξεις ένα θέμα με ένα ρεπορτάζ, με μια άποψη, να μιλήσεις για πράγματα τα οποία ξέρεις, αλλά και πράγματα τα οποία δεν ξέρεις. Κανείς δεν απαγορεύει δηλαδή στον άλλο να μιλήσει για πράγματα στα οποία δεν θεωρείται ειδικός, αρκεί φυσικά ότι θέτει να είναι τεκμηριωμένο, ώστε να έχει και μια αξία η άποψη. Μέσα στους κόλπους ενός τέτοιου εγχειρήματος προτείνεις μια ιδέα και τη βλέπεις να εφαρμόζεται και ωφελείσαι τους καθούς μιας επιτυχημένης προσπάθειας, αλλά χρεώνεσαι και το λάθος. Μαθαίνεις να χρεώνεσαι λάθη. Αυτό είναι σημαντικό στην εκπαίδευσή σου μέσα σε αυτό το μέσο, ώστε στη συνέχεια να παράγεις καλύτερο περιεχόμενο, πιο ποιοτικό και το οποίο είναι και πιο δημοφιλές τελικά. Έχεις την ευκαιρία να διαμορφωθείς και σαν χαρακτήρας και σαν δημοσιογράφος και να σκληραγωγηθείς χωρίς τον μπαμπούλα του αφεντικού, τον μπαμπούλα της ιεραρχικής νομής, δίχως φωνές, επιπλήξεις, απολύσεις, ανασφάλεια, φόβο. Συμμετέχεις όσο θέλεις και φεύγεις όποτε θέλεις, εφόσον φυσικά είσαι τίμιος και έτοιμος απέναντι στους υπόλοιπους, στα υπόλοιπα μέλη, δίχως να κρεμάς κανέναν και δίχως να επιβαρύνεις κάποιον άλλον με πράγματα τα οποία εσύ είσαι προφορτισμένος να κάνεις. Αναφορικά με την αυτοδιαχείριση, μια λέξη η οποία είναι δύσκολο να την τουλάχιστον για μας, έτσι όπως το έχουμε αντιληφθεί τόσο καιρό που το προσπαθούμε, είναι δύσκολο να το καταλάβουμε να καταλάβουμε την έννοιά της πραγματικά. Στην αυτοδιαχείριση κανένας δεν σου επιβάλλει τι να κάνεις, αλλά κανένας δεν σε προστατεύει κιόλας από γέλια ή λάθη στα οποία μπορείς να υποπέσεις. Απαιτεί δεκτικότητα, τόσο για να ακούς τις παρατηρήσεις των άλλων πάνω στα δικά σου λάθη. Θάρρος όμως πάντα στο να διορθώνεις, δηλαδή το να βλέπεις κάτι το οποίο να μην σου αρέσει και να μπορείς να θέσεις με τρόπο τέτοιο ώστε να καταλάβει ο συνάδελφός σου, ας πούμε, ή ο συμμέτοχος, το ότι πρέπει να διορθωθεί. Δηλαδή, καλό θα ήταν να διορθωθεί για τον ΑΒ λόγο. Αντιλαμβάνεσαι καλύτερα τις έννοιες της πλειοψηφίας, της μειοψηφίας, της γνώμης, της κριτικής. Συλλαμβάνεις πιο ολοκληρωμένα την σχέση ανάμεσα του ίδιου και του αιτιατό. Δηλαδή, πώς δεν κάνεις κάτι, και αυτό παρατηρείται ως έλλειψη στη συνέχεια, το οποίο ανατρέχεις και λες ότι καλό θα ήταν να είχαμε κάνει κάτι τέτοιο εκείνη τη στιγμή που υπήρχε ένα θέμα στην επικαιρότητα, για παράδειγμα, αλλά και πώς εκμεταλλευτήκαμε τη συγκυρία, αναδείξαμε ένα θέμα και μέσα από αυτό και εμείς γίναμε πιο γνωστοί, άρα και το υλικό μας μπορεί στη συνέχεια να προβληθεί περισσότερο και να καρπώνεσαι τα θετικά. Η αυτοδιαχείριση αυτονόητα, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, συνεπάγεται ότι δεν υπάρχουν γραμμές, δεν υπάρχει τακτική, δεν υπάρχει κάτι μυστήριο που να κρύβεται πίσω από τη δόμηση της συζήτησης και την δόμηση του site όπως το βλέπεις, δηλαδή που κρύβεται ένα καλό θέμα που βγαίνει μπροστά ένα άλλο και για οποιοδήποτε λόγο. Επίσης, βασικό στην αυτοδιαχείριση είναι η συνέλευση. Είναι δομικό της χαρακτηριστικό. Ζωντανές συνελεύσεις με νεργότερη συμμετοχή στα κοινά του περιοδικού. Αυτό είναι κάτι το οποίο το αντιλαμβάνεται κάθε μέρα κάποιος που βλέπει σε ένα τέτοιο μέσο το οποίο πάντα απαιτεί θυσίες,
και το οποίο είναι δύσκολο να φέρεις τον εαυτό σου σε τέτοια επαγγελματικά επίπεδα που να, χωρίς βέβαια να είσαι επαγγελματίας. Τουλάχιστον όσον αφορά το 3-Point Magazine, δεν είμαστε σε θέση να βιοποριζόμαστε από αυτό. Είμαστε σε θέση να εξασφαλίσουμε κάποια μικροέσοδα τα οποία επενδύουμε πάλι εντός εισαγωγικών στο περιοδικό μας, με το να αγοράσουμε μια καλύτερη φωτογραφική μηχανή, σύστημα ήχος, να διευκολύνουμε τη δουλειά μας, τη συνεντεύξη και αυτά. Αλλά δεν βιοποριζόμαστε. Επομένως, δεν είμαστε επαγγελματίες με την τυπική έννοια του όρου. Για να ξεχωρίσεις όμως και να κάνεις κάτι καλό το οποίο θα είναι ποιοτικό και, θα, και δημοφιλές, απαιτούνται θυσίες ως εάν ήσουν επαγγελματίας με λογαριασμό στην τράπεζα, μισθοδοσίας και ένσημα και όλα αυτά. Φυσικά είναι ενδιαφέρον γιατί πρόκειται για κάτι δικό σου και επί της ουσίας βλέπεις τι κάνεις και αυτό αποτονίζεται σε ένα μέσο, οπότε μπορείς μετά να καμαρώνεις ή να απολογήσεις. Σε κάθε περίπτωση όμως για κάτι δικό σου. Δεν απολογήσει ούτε για τις επιλογές του αφεντικού σου, ούτε για τις επιλογές του ιδιοκτήτη του μεγάλου ομίλου στον οποίο δουλεύεις. Δεν αναγκάζεσαι να κάνεις πράγματα τα οποία δεν σε αφορούν. Δηλαδή είτε θα απολογηθείς για κάτι, είτε θα καμαρώσεις, ας πούμε, πάλι τόσο. Αλλά πάντα για κάτι το οποίο έχεις διαμορφώσει εσύ. Έπειτα η δημιουργία. Εδώ υπάρχουν διαφορές με τα καθεστώτα μηνύματα. Για παράδειγμα, είναι πρόβλημα το να μη σηκώνει το τηλέφωνο λέγοντα ότι η Μοτάδε δημοσιογράφησε από Μέγκα ή η Μοτάδε δημοσιογράφησε από Βήμα ή από το πρώτο θέμα, όπου πιθανότατα θα ανοίξουν περισσότερε πόρτε γιατί αναγνωρίζουν το μέσο και θα σου μιλήσουν γι' αυτό. Αλλά είναι και πλεονέκτημα. Δηλαδή, όταν θέλουμε να κάνουμε ένα ρεπορτάζ για τι σκουριέ, ο συνάδελφό μα μπορεί να ανέβει στι σκουριέ, δεν πρόκειται να του επιτεθεί κανεί ή να το λογοκρίνει κανεί ή να του, του ασκήσει κανεί κριτική. Γιατί είναι από ένα μέσο το οποίο έχει κακή φήμη. Είμαστε ένα αυτοδιαχειριζόμενο μέσο, μπορεί ο καθένας να καταλάβει τι είναι αυτό το οποίο βλέπει και ότι δεν κρύβει από πίσω του παρασκήνιο. Επομένως αυτό είναι το θετικό. Δεν είσαι το Μέγκα από τη μία, αλλά από την άλλη επίσης δεν είσαι το Μέγκα. Αυτό το κρατάμε. Όσον αφορά τη δημιουργία, έχει την ευκαιρία να προτείνει μια πρωτότυπη ιδέα για ρεπορτάζ, να φτιάξει ένα θέμα το οποίο θέλεις να αναπτύξεις, κανείς δεν πρόκειται να σου πει ότι να μην το κάνεις. Φυσικά πάντα εφόσον αυτό είναι τεκμηριωμένο δημοσιογραφικά και είναι ένα άπειρο αποτέλεσμα δημοσιογραφικά. Γιατί αυτό είναι το κύριο που μας απασχολεί. Επειδή είμαστε δημοσιογράφοι και έχουμε παράλληλη ασχόληση και σε άλλα μέσα, θέλουμε να παράγουμε καλό υλικό πρώτα απ' όλα για τον εαυτό μας για να βελτιωνόμαστε σαν επαγγελματίες του χώρου και δεύτερον για να έχουμε πάντα το δημοσιογραφικό περιβάλλον του περιοδικού μας υψηλό επίπεδο. Όταν πάλι βασικό κομμάτι που εφάπτεται τη δημιουργία είναι ότι όταν αποφασίσουν 10-15 διαφορετικοί άνθρωποι, τότε αυξάνονται οι ιδέες να προκύψει μια καλή ιδέα. Από το να πέφτει όλο το βάρος να επιφορτίζονται με αυτό, δύο αρχισυντάκτες και ένα διευθυντής ή το καθεξής, όπως είναι η καθεξή ατομή, ας πούμε, στα περισσότερα μέσα. Και έπειτα μπορείς, όπως εμείς κάναμε πολύ πρόσφατα, να γιορτάσεις με μια αφορμή, να κάνεις ένα πάρτι, ας πούμε, για τα 4 χρόνια του περιοδικού, όπως κάναμε εμείς πρόσφατα. Και να γιορτάσεις για κάτι το οποίο σε αφορά, κάτι το οποίο είναι δικό σου. Δεν αφορά τις καλές δουλειές, το οποίο είναι καλές δουλειές του αφεντικού σου, ο οποίος εξακολουθεί να σου δίνει αυτό 500 ευρώ. Αλλά γιορτάζει και καλεί όλους τους εργαζομένους, ας πούμε, σε μια γιορτή, η οποία κρύβει και μια μικρή υποκρισία, ας πούμε. Πάμε. Νομίζω να αναφερθήκαμε αρκετά στα. Πώς είμαστε, λοιπόν, όσον αφορά τα προβλήματα του μέσου. Βασικό για μας είναι ο επαγγελματισμός. Δηλαδή το να είσαι το αφεντικό του εαυτού σου, να παρατηρείς την ανεπάρκειά σου και να προσπαθείς να βελτιώνεσαι, να δεν έχει αποδώσει τόσο καλά, σήμερα, αύριο μπορεί να τα πάω ακόμα καλύτερα. Αυτό είναι δύσκολο. Όταν δεν υπάρχει κάποιος να σε επιπλήξει ή να σε καθορίσει, ας πούμε, αυτό είναι το αρνητικό. Να μην έχεις κάποιον από πάνω να σε προστατεύει ή να καθορίζει, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο τη λειτουργία. Έπειτα ότι δεν γίνεται να μαζευτούν, ας πούμε, για παράδειγμα 50 άνθρωποι και να προσπαθούν να συνδιαμορφώσουν ένα δημοσιογραφικό αποτέλεσμα, γιατί τότε δεν υπάρχει λειτουργικότητα. Είναι πάντα καλό να είναι μαζικές οι συνελεύσεις, αλλά είναι επίσης πάντα καλό όποιος ασχολείται να ασχολείται σοβαρά με αυτό και να θέλει να κάνει κάτι πραγματικά και για το μέσο. Το να μαζεύονται, το να έρχονται, να περνάνε περαστικοί, ας πούμε, και οι οποίοι να μην δίνουν ψυχή, ας πούμε, στο εγχείρημα, είναι κάτι το οποίο υποτιμά την προσπάθεια των άλλων. Οπότε και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Και δεν υπάρχει φυσικά τρόπος να πει σε κάποιον ότι πρέπει να φύγει από το μέσο, να σταματήσει να ασχολείται ή οτιδήποτε. Δηλαδή δεν μπορείς να απολύσεις κανέναν γιατί ακόμη και αν αυτός δείχνει ότι
το χειρότερο πρόσωπο, ας πούμε, και δεν συμμετέχει συλλογικά έτσι στην ομάδα του. Το κίνητρο είναι πάντα για μας το να. Το κίνητρο είναι πάντα να κάνουμε το μέσο μας βιώσιμο, με τη λογική να αμοιβόμαστε κι εμείς οι ίδιοι από αυτό. Αλλά δεν γίνεται. Οπότε τι κάνεις τότε. Τότε προσπαθείς χωρίς να κερδίσεις λεφτά από αυτό να λειτουργείς σαν να κέρδισες λεφτά και σαν να εξαρτάται η επόμενη σου μέρα στον εργασιακό βίο από τα έσοδα και από τις δουλειές, ας πούμε, το πώς θα καταφέρει καλά ένα περιοδικό. Επίσης, δύσκολο είναι να το συνδυάσεις με κανονικές υποχρεώσεις. Αλλά και αυτό τότε απαιτεί την οριμότητα και τη συνείδηση, έτσι, τη συνειδητοποίηση εκ μέρους σου. Ότι το να επιχειρείς κάτι συλλογικά και αυτοδιαχειριστικά είναι πάντα πολύ δημότερο από το να είσαι υπάλληλος ενός μεγάλου μέσου, το οποίο σε αμείβει μεν, αλλά το οποίο δεν σου δίνει την ελευθερία να διαμορφώσεις κάτι δικό σου. Αυτά είναι τα βασικά κομμάτια στο οποίο θα θέτω. Ελπίζω να μην κούρασα και ευχαριστώ. Καλησπέρα και από μένα. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στο Νοσότρος για αυτή τη κουβέντα, αρχικά. Τα 10 χρόνια του Νοσότρος είναι μια πάρα πολύ σημαντική παρακαταθήκη. Χρειαζόμαστε και άλλες τέτοιες προσπάθειες, ήθελα να πω, ξεκινώντας. Προέρχομαι από το Omnia TV, χωρίς αυτά που θα πω απαραίτητα να δεσμεύουν όλους τους ανθρώπους της κοινότητας. Το Omnia TV είναι μια πλατφόρμα ενημέρωσης και δικτύωσης, η οποία ξεκίνησε τη λειτουργία της το 2011. Θυμάμαι ένα πολύ ωραίο φθινοπορεινό απόγευμα, έκανε μια παρουσίαση του τι πρόκειται να συμβεί κάτω από το όνομα Omnia TV τα επόμενα χρόνια στο Φιλοράλ. Και εκεί βρέθηκα με τα παιδιά τα οποία το ξεκινούσαν και έτσι σε μια πολύ χαλαρή κουβέντα είπαμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε παρέα. Αυτό το τι μπορούμε να κάνουμε παρέα μετά από 5 χρόνια οδηγήθηκε σε εκατοντάδες ωρών οπτικοακουστικού περιεχομένου, 3 παραγωγές μεγάλου μήκους ντοκιμαντέρ, καθώς επίσης συμμετοχές σε άλλου τέτοιου τύπου παραγωγές και παροχή υλικού σε ξένα δισκογραφικά μέσα, υλικό το οποίο δεν θα μπορούσαν να βρουν σε άλλα μίντια στην Ελλάδα. Δεν θα πω περισσότερα για την πλατφόρμα Omnia TV. Μπορείτε πάρα πολύ εύκολα να πληκτρολογήσετε στο omniatv.com και να μπείτε να δείτε τι συμβαίνει εκεί. Τι μας φέρνει εδώ. Μιλάμε για την ελευθερία στην πληροφόρηση και το κατά πόσο μπορούν να συμβάλλουν τα αυτοοργανωμένα συνεταιριστικά εγχειρήματα σε αυτό. Πριν μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, πρέπει λίγο να σκεφτούμε ποιο είναι το τοπίο στο οποίο καλούνται αυτά τα εγχειρήματα να δουλέψουν. Γιατί πρόκειται για μια πολύ σημαντική εργασία και μια εργασία υψηλής έντασης. Αν ρωτήσετε κάποιον ο οποίος κάνει ρεπορτάζ δρόμου, θα σας πει, χωρίς να το λέει πάρα πολύ έντονα στους συναδέλφους του, ειδικά αν είναι επαγγελματίας δημοσιογράφος, ότι έχει πετύχει διάφορους παράξενους μπροστά του να βρίσκονται πριν από αυτόν σε ένα γεγονός, με ένα κινητό τηλέφωνο και ξαφνικά αυτό το βίντεο να το βλέπει ο ίδιος σε κάποιο κομμάτι στο ίντερνετ, όπως είναι το YouTube ή άλλα σημεία βίντεο, να το έχουν προλάβει δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι που για άλλους είναι άνθρωποι που δεν είχαν τίποτα άλλο να κάνουν και αποφάσισαν να ασχοληθούν με το να μεταδίδουν. Για κάποιους άλλους είναι οι μελλοντικοί κατηγορούμενοι ερασιτέχνες δημοσιογράφοι, όπως είναι σήμερα οι κατηγορούμενοι αλληλέγγυοι και πάει λέγοντας. Η κατάσταση στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει πάρα πολύ πλάκα. Και έχει πάρα πολύ πλάκα γιατί. Είναι τα νούμερα, είναι χαρακτηριστικά. Το 2009 πολλούνται στην Ελλάδα καθημερινά 2,1 εκατομμύρια εφημερίδες. Το 2009. Εντάξει. Αυτή τη στιγμή η καθημερινή κυκλοφορία των 15 ημερησίων εφημερίδων συνολικά δεν ξεπερνάει τα 80.000 φύλλα. Οι δε κυριακάτοικες, οι οποίες ξεπέρναν άλλες φορές τα 3 και 3,5 εκατομμύρια, δεν ξεπερνούν τις 400.000 φύλλα. Έχουμε κάτι σαν 51 διαφορετικά φύλλα εφημερίδων απογευματινά, πρωινά, σαββατοκυριακάτικα, σαββατιάτικα, κυριακάτικα κτλ. Σε ένα πληθυσμό κάτι σαν 11 παρά εκατομμύρια ανθρώπων, τη στιγμή που στην Αγγλία είναι 16 τα φύλλα, 19 στην Ιταλία και 16 στην Ισπανία.
Και έρχεται η πάρα πολύ μεγάλη ερώτηση. Ποιος καταφέρνει να ζει από αυτό το τοπίο? Κανείς. Κανείς δεν ζει από αυτό το τοπίο. Ο Αλαφούζος δεν ζει από τα φύλλα που πουλάει. Ο Αλαφούζος ζει ακριβώς διότι διαπλέκεται με την εκάστοτε εξουσία. Ο Αλαφούζος ζει διότι μεσολαβεί στο πώς η ενημέρωση από το δρόμο, από εκεί που συμβαίνει, θα φτάσει στα αυτιά και στα μάτια των ανθρώπων που θέλουν να ενημερωθούν για το τι συμβαίνει γύρω τους. Λοιπόν, τα αλληλέγγυα, αν θέλει κανείς, μάλλον όχι αλληλέγγυα, αυτοοργανωμένα, αν θέλει κανείς, ή τα συνεταιριστικά εγχειρήματα έχουν τη δυνατότητα να προσβάλλουν ακριβώς αυτή την πρόθεση μεσολάβησης, έχουν τη δυνατότητα να προσβάλλουν ακριβώς αυτή την αίσθηση ανάθεσης την οποία ζούμε καθημερινά στην κοινωνία μας. Εν προκειμένου για την ενημέρωση. Αναθέτω στον Αλαφούζο να με ενημερώσει. Όχι, δεν αναθέτω στον κανένα Αλαφούζο να με ενημερώσει για τίποτα. Αναθέτω στον εαυτό μου να ενημερώσει άλλους. Και δημιουργώ μέσα από αυτή την πρακτική αυτενεργοποίησης τα σχήματα μαζί με άλλους που έχουν την ίδια άποψη να μπουν στη διαδικασία να αναφέρουν τι συμβαίνει. Προσέξτε. Όχι να παράξουν προϊόν ενημερωτικό, και εκεί είναι μεγάλη διαφορά, να αναφέρουν τι συμβαίνει. Η ενημέρωση όπως την ξέρουμε τώρα, αν ακούσουμε όλους αυτούς να συζητάνε μεταξύ τους, θα ακούσουμε πάρα πολλές φορές τη φράση «το προϊόν της ενημέρωσης», «το ενημερωτικό προϊόν». Ποιο είναι αυτό το προϊόν και γιατί το κοιτάνε ως τέτοιο. Εγώ θυμάμαι πάρα πολλά χρόνια πίσω, συζητούσα με διάφορους μεγαλύτερους από μένα, οι οποίοι είχαν ακόμα αυτή την περίεργη αίσθηση ότι η ενημέρωση είναι αγαθό. Και είμαστε σε έναν άλλο πλανήτη τώρα, όπου η ενημέρωση είναι μια νάιλον σακούλα με πολύ ωραία CD, βιβλία κτλ. Δηλαδή παίρνεις τα πάντα εκτός από ενημέρωση. Χαρακτηριστικά θα σας μιλήσω για αυτό το αδιέξοδο μέσα από τα λόγια ενός ανθρώπου που δουλεύει σε αυτό το νοσιετό και δεν έχει κανένα πρόβλημα να τον εκπροσωπήσει. Προσέξτε. Λέει, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση ακόμη και εφημερίδες κολοσσοί καταραίων. Πριν από μόλις ένα μήνα η Βρετανική Independent ανακοίνωσε ότι θα διατίθεται μόνο στο ίντερνετ, ενώ το ίδιο προανήγγειλε και η Ισπανική El País. Ο λόγος ωστόσο που επέλεξα, λέει ο εκπρόσωπος του νοσιετού, να αναδείξω το θέμα είναι ότι ελάχιστοι ασχολούνται στην Ελλάδα με το σοβαρότατο πλήγμα που δέχεται η δημοσιογραφία και ότι είναι θέμα χρόνου η ενημέρωση να επαφίεται στην εκάστοτε κυβέρνηση όπως συμβαίνει στα πολιταρχικά καθεστώτα. Τάντε έφη, Κωνσταντίνος Ζούλας, Καθημερινή. Ο Κωνσταντίνος Ζούλας της Καθημερινής. Και πάμε λίγο πίσω να δούμε γιατί αυτά τα μοντέλα δεν δουλεύουν. Ποια είναι αυτή η κατάσταση? Τα μίντια. Έχουμε, αν πάρουμε και δούμε την ιδιοκτησία των φωνών που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, στα φύλλα που κρεμιούνται κάθε μέρα στα περίπτερα, θα δούμε συγκεκριμένα 5-6-7 ονόματα. Δεν θα δούμε παραπάνω. Συγκεντρωμένα όλα στα χέρια συγκεκριμένα. Έβλεπα τον τηλέτυπο τώρα, το Μέγκα, την ιδιοκτήτρια εταιρεία του Μέγκα, η οποία ανακοίνωσε στους εργαζόμενούς της ότι παιδιά δεν έχουμε λεφτά να σας πληρώσουμε. Μαζεύουμε τώρα να δούμε τι θα κάνουμε με το δώρο του Πάσχα. Για τα υπόλοιπα που σας χρωστάμε θα δούμε. Έχοντας ανακοινώσει 22,3 εκατομμύρια αύξηση μητωρικού κεφαλαίου. Βαρδινογιάννης, Ψυχάρης κλπ. Εντάξει, αυτό είναι το πεδίο της ενημέρωσης. Σε ένα πολλωμένο πολιτικό τοπίο που, αν μη τι άλλο, αυτή τη στιγμή χρειαζόμαστε περισσότερο από ποτέ ενημέρωση, έρευνα, αναφορά από δρόμο, σε μίντια τα οποία δημιουργούνται για να εξυπηρετήσουν πολιτικές σκοπιμότητες. Έχω χαρακτηριστική περίπτωση site, το οποίο site πήρε από κόμμα κάτι σαν 30 χιλιάρικα για να δημιουργηθεί, προκειμένου να υποστηρίξει έναν συγκεκριμένο υποψήφιο. Το κόμμα έβγαλε από αυτά τα ωραία μαύρα σιρτάρια τα μία 30 ωραία χιλιαρικάκια και είπε σε έναν άνθρωπο, πάρτα, φτιάξε ένα site να φαίνεται ωραίο, mainstream, δυνατό, με ροή, βάρα εκεί ό,τι βλακεία βρήκες και μέσα στις βλακιούλες που πετάς, πέτα και τίποτα ωραία για τον τάπε. Το περιβάλλον όλο αυτό βλέπει αυτό που είπαμε πριν, την ενημέρωση ως προϊόν, που το χειρίζεται όπως θέλει. Εντάξει, βλέπει ως εχθρό την τεχνολογία. Βλέπει ως εχθρό το ίντερνετ, βλέπει ως εχθρό όσους
ασχολούνται με αυτό και το χειρίζονται ως εργαλείο για να κόψουν αυτή την ιστορία μεσολάβησης. Και βέβαια, στη συνέχεια, ποινικοποιεί την ερευνητική δημοσιογραφία, αν θέλει κανείς. Παράδειγμα πολύ μεγάλο, Panama Papers. Τώρα πρόσφατα, εκατομμύρια εγγράφων. Υποτίθεται ότι βγήκαν θέματα από αυτά για τις εξωχώριες εταιρείες και τα σχετικά. Όλη αυτή η έρευνα δούλεψε μέσα από συγκεκριμένα μέσα. Εντάξει, όταν πρωτοέγινε report αυτή η έρευνα, είχε ως αιχμή ότι ο Πούτιν είχε offshore. Σε μια εποχή που όταν θα δεις ένα προϊόν που έχει αγοράσει από μια πολυεθνική, θα δεις από κάτω να λέει ότι η έδρα της πολυεθνικής είναι σε μια Μάλτα, είναι σε κάποια νησιά Τζέρσεϊ κτλ. Αυτό που θέλω να πω είναι το φιλτράρισμα της πληροφορίας. Εντάξει. Αυτή είναι η κατάσταση στην οποία αυτά τα μέσα, τα συνεταιριστικά, αν θέλει κανείς, τα αυτοοργανωμένα, αν θέλει κάποιος άλλος, καλούνται τώρα να δραστηριοποιηθούν. Που είναι από τις σημαντικότερες στιγμές, αν όχι σημαντικότερη. Και αύριο θα είναι ακόμα πιο σημαντική. Και την επόμενη Δευτέρα θα είναι ακόμα πιο σημαντική. Ειδικά με όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα. Οπότε, για να μην το πολύ θεωρητικοποιώ, να πάω και στις προκλήσεις και τι μπορούν να κάνουν. Μέσα από την εμπειρία μας στο Όμνια, κάτω επίσης και σε άλλα σχήματα τα οποία απέκτησαν μια οντότητα ή τέλος πάντων μια φορά στην πορεία ή αν θέλει κανείς δοκιμάστηκαν και απέτυχαν, μάθαμε διάφορα πράγματα για το πώς μπορεί όλο αυτό να δουλέψει. Μάθαμε ότι χωρίς να υπάρχει δέσμευση από τα μέλη της για την συμφωνημένη από αυτά αποστολή, δεν πρόκειται να πάνε παρακάτω. Μάθαμε πως αν δεν κάτσουν να σκεφτούν πώς θα αντιμετωπίσουν την έλλειψη πόρων τους, επίσης δεν πρόκειται να πάνε παρακάτω. Μάθαμε πως η έλλειψη τεχνογνωσίας και η σκέψη πολλών, έτσι αν θέλει κανείς, λουδιτών στο μυαλό για την τεχνολογία, για το ίντερνετ, για τα κοινωνικά δίκτυα κτλ. Αναστέλει την ενέργειά τους. Μάθαμε πως το να μην υιοθετούν σύγχρονες πρακτικές επικοινωνίας, ακόμα και αν έχουν το καλύτερο δυνατό περιεχόμενο, τα στέλνει στην αφάνεια και στον τάφο της ιστορίας. Μάθαμε πως η προπαγάνδα του κυρίαρχου λόγου είναι ένας από τους κυριότερους εχθρούς τους. Ξανασημειώνω, η αλληλεγγύη. Έτσι, ο κυρίαρχος λόγος παίρνει κάτι το οποίο θεωρεί απειλητικό και το εμφανίζει σαν κάτι το οποίο είναι απειλητικό για όλους, όχι για τον εαυτό του. Μάθαμε πως έχουμε πολύ σημαντικά προβλήματα με τις αγκυλώσεις διάφορων χώρων. Αυτό το γράψε αυτός, μην το παίξεις. Πάρα πολλές φορές. Μάθαμε πως είναι δύσκολο να σχεδιάσει και να υλοποιήσει κανείς και να παραμείνει σε αυτές τις αρχές μία αποδοτική οριζόντια λειτουργία. Ενώ επίσης μάθαμε ότι η έλλειψη δικτύωσης με άλλα τέτοια εγχειρήματα και με την ίδια την κοινωνία είναι κάτι που επίσης είναι καταδικαστικό για αυτού του τύπου τα σχήματα. Και τελικά φτάνουμε στα σημεία που αφού λείπουν όλα αυτά, λείπουν και πολύ σημαντικά πράγματα όπως είναι η ασφάλεια. Όπως είναι η ασφάλεια ενός ανθρώπου που θα έρθει και πιθανόν να κινδυνεύσει να τη χάσει ή κάποιος να τον απειλήσει, και εσύ να μην έχεις καθόλου πόρους και δυνατότητα να τον προστατεύσεις για να βγάλεις αυτή την ιστορία. Μάθαμε πως υπάρχει αυτό το ζήτημα ροής που πολλοί νομίζουν ότι αυτό είναι ενημέρωση και προσπαθούν να το αντιγράψουν και μέσω αυτού να πούν ότι κάνανε ένα αυτοοργανωμένο ή ένα συνεταιριστικό εγχείρημα. Με λίγα λόγια, το τοπίο φαίνεται θολό, αλλά δεν είναι. Αν βάλουμε κάτω 10, 15, 20, 30 γραμμές, θα καταλάβουμε ακριβώς πώς δουλεύει το τοπίο. Αυτό που παίζει πολύ μεγάλο ρόλο είναι η απόφαση και η δέσμευση. Να αποφασίσει κανείς να μπει σε αυτή τη διαδικασία, να την κάνει επιτυχημένη, να συνεργάζεται με τους υπόλοιπους έχοντας μια βασική συμφωνία, να έχει ένα ευέλικτο πλαίσιο και να ψάξει να βρει πώς το όποιο τέτοιο σχήμα θα μπορεί να επιβιώσει, γιατί η εποχή μας το χρειάζεται όσο ποτέ άλλο. Αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς για την πρόσκληση από τον Σόντρος και χαιρόμαστε ιδιαίτερα αν έστω με αυτόν τον τρόπο κάπως μπορούμε να συμβάλλουμε σε αυτό το πολύ σημαντικό εγχείρημα που κλείνει φέτος 10 χρόνια. Το υπόθηκαν ήδη αρκετά, ήθελα και εγώ να αναπτύξω αρκετά ζητήματα σε σχέση με το τοπίο, μέσα στο οποίο καλούμαστε να λειτουργήσουμε. Ωστόσο, τέλος πάντων, ξεκινάω από το ότι
από ένα πράγμα για το οποίο προσπαθούν χρόνια να μας πείσουν ότι είναι αλλιώς. Η ενημέρωση δεν είναι αντικειμενική. Παρόλο που χρόνια τώρα προσπαθούν διάφοροι να μας πείσουν ότι η δημοσιογραφία, η ενημέρωση είναι ζητήματα που, που πρέπει να άπτονται μιας αντικειμενικής προσέγγισης. Δεν είναι αντικειμενική, φυσικά δεν είναι αντικειμενική γιατί είναι συμφασμένη με τα συμφέροντα των ανθρώπων που την παράγουν και τη διαχειρίζονται. Τα αυτοδιαχειριζόμενα μέσα αυτή τη στιγμή βάζουν αρκετά πιο επιθετικά μπροστά, πιο ανοιχτά δηλαδή, την πλευρά τη δική μας, δηλαδή την πλευρά των απέναντι από τα κυρίαρχα μέσα υποκειμένων στην πραγματικότητα, από μια ματιά που επίσης δεν μπορούσαμε να πούμε ότι δεν είναι αντικειμενική. Νομίζω ότι πολύ χαρακτηριστικό, για να μην αναφερθώ σε πολλές λεπτομέρειες, πολύ χαρακτηριστικό για το σημερινό τοπίο της ενημέρωσης είναι αυτό που έγινε πρόσφατα με τις διαγραφές των τριών μελών της ΣΥΕΡ και της επιπλήξης των υπολείπων 7. Εννοείται. Για παραβίαση της δημοσιογραφικής διοντολογίας κατά την περίοδο που προηγήθηκε του 5ης Ιούλη. Τώρα μπορεί μεταξύ μας να γελάμε, ας πούμε, αλλά αυτά που ακούγονται πάλι είναι ότι αυτό συνιστά φήμωση της ελευθεροτυπίας, ότι τιμωρείται η γνώμη και διάφορα άλλα συναφή. Εντάξει, προφανώς όσοι τα λένε παραβλέπουν τις προσπάθειες να στηθούν όλα αυτά τα ρεπορτάζ των αγανακτισμένων έξω από τα ATM ή αυτό το φοβερό ρεπορτάζ με τις δύο γιαγιάδες που καταλάβαμε τελειότερα από την Αφρική ή ακόμα και την απόκρυψη της είδησης που μάλλον δεν θεωρείται απόκρυψη είδησης από τα κυρίαρχα μέσα ότι εκείνη την περίοδο πάρα πολλές εταιρείες απειλούσαν τους εργαζομένους ότι εφόσον ψηφίσουν όχι θα απολυθούν ή θα έχουν ακυρώσεις κτλ. Τώρα, αυτό είναι η πλευρά που θέλησε να εξυπηρετήσει μια πολύ συγκεκριμένη ματιά και κατά την δική τους άποψη ήταν μια γνώμη. Από τη μία λοιπόν έχουμε αυτό το για μας σάπιο ας πούμε σκηνικό. Η επίσημη ενημέρωση είναι μια υπόθεση ιδιωτική, ακόμα και αν παρέχεται από ένα κρατικό φορέα, είναι μια υπόθεση ιδιωτική κατά κάποιο τρόπο, εξυπηρετώντας πολύ συγκεκριμένα ιδιωτικά συμφέροντα. Δεν πρόκειται απλώς για κακούς δημοσιογράφους ή ιδιοκτήτες μιμιαία και σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει και αυτό, δηλαδή συμβαίνει και η έννοια της παραβίασης των αυτών της δημοσιογραφίας, ας πούμε, με έναν τυπικό τρόπο. Ωστόσο, αυτό που κύριο συμβαίνει είναι ότι προασπίζονται τα συμφέροντά τους. Δευτερευόντως τώρα αυτό το σκηνικό φέρνει και στην επικαιρότητα και ένα άλλο πολύ σοβαρό ζήτημα, το οποίο έχει να κάνει με την ΕΣΥΑ και το γεγονός ότι η ΕΣΥΑ στους κόλπους της ακόμα έχει ως μέλη ιδιοκτήτες μέσω μαζικής ενημέρωσης και ανθρώπους οι οποίοι είναι συμφασμένοι με τα συμφέροντα αυτών των ιδιοκτητών. Τέλος πάντων, είναι ένα ξεχωριστό ζήτημα, ωστόσο νομίζω ότι αξίζει κάποια στιγμή να ανοίξει, γιατί η ΕΣΥΑ θα μπορούσε να είναι ένας διαφορετικός χώρος, να υποδέχεται με διαφορετικό τρόπο τα μέλη της και να στηρίζει στην πραγματικότητα ακόμα και αυτά τα εγχειρήματα για τα οποία μιλάμε τώρα. Προφανώς, εμείς είμαστε απέναντι. Και νιώσαμε ότι χρειάζεται να φτιάξουμε κάτι άλλο. Και τα τελευταία χρόνια τους ενδιαφέρει τη δυνατότητα να φτιαχτεί κάτι άλλο, κυρίως μέσω της τεχνολογίας στην πραγματικότητα και του διαδικτύου. Η κυκλοφορία αυτοδιαχειριζόμενων μέσων μαζικής ενημέρωσης φαίνεται να αναπτύσσεται κυρίως μετά από το μεγάλο ρεύμα πωλήσεων στους μεγάλους ομίλους των ΜΜΕ. Ήδη εκείνη την εποχή, που είναι η εποχή που ξεκινάει η κρίση
η οποία επισήμως νομίζω ξεκινάει μετά με τις μαζικές απολύσεις στους χώρους των ΜΜΕ. Είναι ο πρώτος χώρος που δέχεται τυπικά το μεγάλο πλήγμα αυτό της κρίσης. Ήδη από τότε υπάρχει κόσμος ο οποίος συζητάει για τέτοιου τύπου εγχειρήματα. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει κόσμος που συζητάει για τέτοιου τύπου εγχειρήματα ακόμα και πριν από την κρίση, γιατί η ανάγκη για τέτοιου τύπου μέσα δεν άφηκε μόνο της κρίσης, αλλά και της ανάγκης πολλών από εμάς να διαβάζουμε αυτά που θέλουμε. Και νομίζω ότι οι περισσότερες ιδέες κάπως έτσι ξεκίνησαν. Εκείνη την περίοδο όμως που ακόμα ήταν οι συζητήσεις γίνονταν για να μπορεί να βγει μια άλλη εφημερίδα ή άλλο περιοδικό κτλ. Οι συνθήκες ήταν εξαιρετικά απαγορευτικές γιατί, για παράδειγμα, δεν μπορούσε να αγοράσει χαρτί, ας πούμε. Ήταν πάρα πολύ ακριβή η υλοποίηση μιας τέτοιας ιδέας. Τώρα εδώ πέρα έχουμε φτάσει λοιπόν στο σημείο να μπορούμε να έχουμε δημιουργήσει μέσα στα οποία εκφράζεται μια άλλη οπτική, στα οποία εκφράζονται τα συμφέροντα μιας άλλης πλευράς, της άλλης πλευράς, αυτής που είμαστε εμείς, αλλά προκύπτουν δύο ζητήματα αρκετά σοβαρά. Το ένα είναι το θέμα της βιωσιμότητας, για το οποίο μίλησαν αρκετά και ο Δημήτρης και ο Αντώνης, δύο πράγματα και θα πω εγώ και κάτω. Μόνο και το άλλο είναι το ζήτημα ότι λόγω αυτής της φόρας και της σχετικής ευκολίας με την οποία μπορεί να δημιουργούνται αυτά τα μέσα, η ιστορία έχει ξεφύγει λίγο από την δημοσιογραφία με την έννοια του, του πώς παράγει την είδηση και πώς γίνεται ένα ρεπορτάζ και τα λοιπά, και τίνει λίγο περισσότερο στην καταγραφή άποψης. Στην πραγματικότητα δηλαδή, μέσα σε αυτό το τοπίο είναι περισσότερες φορές που διαβάζουμε απόψεις για ένα γεγονός, παρά πληροφορούμαστε περαιτέρω για το ίδιο το γεγονός. Αν και τις περισσότερες φορές συμφωνώ με αυτά που, που λέγονται από τα περισσότερα από αυτά τα μέσα, νομίζω ότι αυτό πρέπει να το κοιτάξουμε λίγο, γιατί αυτό ακριβώς αποδεικνύει ότι το μέσο έχει πράγματι δύναμη, όπως λέγεται, και όσοι και όσες έχουμε αυτή τη δύναμη στα χέρια μας, θέλουμε πολλές φορές να τη χρησιμοποιήσουμε όχι για να ψάξουμε περαιτέρω ή για να ακούσουμε περαιτέρω, αλλά για να πρωτοφωνάξουμε κάπως, ας πούμε, το δίκαιο μας με το οποίο δίκαιο μπορεί να είμαστε. Απλά θεωρώ ότι θα πρέπει να αναλογιστούμε αυτό το, αυτή την κατάσταση και να δούμε σε λίγο μεγαλύτερο βάθος την δύναμη αυτού του μέσου. Τώρα, σε σχέση με τη βιωσιμότητα και τη λειτουργία, ας πούμε, αυτών των μέσων, θα πω μάλλον δύο πραγματάκια από το περιοδικό, από την εμπειρία αυτή που κλείνει φέτος δύο χρόνια, που είναι πάρα πολύ σημαντική ως εμπειρία, καθώς βρισκόμαστε, έτσι όπως είπε και ο Δημήτρης, είναι αυτή η συνέβρεση μέχρι σε μια συλλογικότητα που αποφασίζει για κάτι άμεσο, για κάτι που θα υλοποιηθεί, κάτι που θα βγει δημόσια προς τα έξω, με ένα δημόσιο λόγο πολύ διαφορετικό, θα υλοποιηθεί κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό που πολλές φορές υλοποιούμε όσοι και όσοι έχουν υπάρξει πολιτικές ομάδες, για παράδειγμα, που είναι μια κινητοποίηση, ας πούμε. Στην Ελλάδα κιόλας, που σκεφτόμαστε αυτό το, γιατί έγραφε κάποιο τρίτο για τα συνεταιριστικά μέσα και τα λοιπά, και σκεφτόμουν αυτή την έννοια του συνεταιρισμού που στην Ελλάδα είναι, ήταν μέχρι πρώτης πολύ συνηθισμένος αυτός ο όρος με αυτά τα αγροτικού συνεταιρισμούς, πάλι ποτέ κρατεού πασό, και ήταν νοηματοδοτημένη πολύ αρνητικά ως έννοια. Έτσι, και τώρα ξαφνικά είναι ένα στίχημα για μας, να το ότι βλέπουμε ότι μπορούμε να λειτουργήσουμε διαφορετικά με μια τέτοια οριζόντια δομή, να αποδίδουμε χωρίς να υπάρχουν αφεντικά και χωρίς να υπάρχουν σχέσεις διαπλοκής με επιχορηγήσεις, με δεν ξέρω και εγώ τι. Να μπορούμε να πάρουμε απόφαση για μια κοινή ιδέα και να παράγουμε την πληροφόρηση και να τη διαχειριζόμαστε.
Το δεύτερο θέμα σε σχέση με τη βιωσιμότητα είναι αυτό που υπόθηκε πριν σε σχέση με τον επαγγελματισμό. Εμείς μετά από ένα χρόνο λειτουργίας μετά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας που οι περισσότεροι άνθρωποι που συμμετέχουν στο περιοδικό, μάλλον όλοι όσοι και όσοι συμμετέχουν στο περιοδικό, βιοποριζόμαστε από άλλο. Αυτό σημαίνει ότι περνάμε όλη μας την ημέρα εργαζόμενοι. Δηλαδή, πάνω από το πρωί, όσοι εργάζονται το απόγευμα, από το πρωί μέχρι το μεσημέρι δουλεύουν για το περιοδικό και από το μεσημέρι μέχρι το βράδυ για κάτι άλλο, όσοι εργάζονται το πρωί, αντίστοιχα. Αυτό είναι λίγο σχιζοφρενικό από τη μία και λίγο μη αποτελεσματικό σε σχέση με το τι πραγματικά μπορείς να δώσεις. Μετά από πολλές συζητήσεις, πριν λίγο καιρό, καταλήξαμε ότι θα θέλαμε να αλλάξει αυτή η λειτουργία και να μπορέσουμε σιγά σιγά κάποιοι να αφιερώνουμε πολύ περισσότερο επαγγελματικά χρόνο στο περιοδικό. Άρα να απαγκιστρωθούμε κάπως από άλλα πράγματα που κάνουμε, είτε είναι κάποιοι δημοσιογράφοι που δουλεύουν σε κάτι άθλια site που είναι αυτό που περιέγραψες πριν και τι λένε, ας πούμε, για αυτό που κάνουν. Ή άλλοι, εγώ ας πούμε, δουλεύουμε ιδιαίτερα, οπότε θα σκέφτομαι ότι καλύτερα να κάνω λίγο λιγότερα ιδιαίτερα και ένα κομμάτι των χρημάτων που χρειάζονται για την επιβίωση μου, να μπορώ να τα έχω εκεί για να μπορώ να είμαι έτσι όπως ακριβώς θα ήθελα στο περιοδικό. Και έτσι είπαμε και ξεκινήσαμε σιγά σιγά μία και μπήκαμε στο χώρο της διαφήμισης. Να προσπαθήσουμε να πάρουμε κάποια έσοδα ώστε να μας εξασφαλίζουν ακριβώς αυτό. Ένα άνθρωπο για το οποίο είχαμε μεγάλο θέμα, καθώς αρκετοί από εμάς ήταν στον χώρο της δημοσιογραφίας και έβλεπαν συναδέλφους τους ανέργους και λέγαμε ότι δεν θέλουμε να πούμε σε αυτόν, σε αυτήν να μας γράψει κάτι, αλλά είναι ντροπή να του πούμε να μας γράψει κάτι χωρίς λεφτά. Γιατί είναι δημοσιογράφος και ζει από αυτό. Και είχαμε πολύ ένα αθλητικό δίλημα σε σχέση με αυτό, να το απευθυνθούμε. Οπότε, κάπως έτσι, μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία, αλλά δεν λέω περισσότερα, αν χρειάζεται κάτι απότερα στη συζήτηση, μπορεί να δοθούν κι άλλοι. Τώρα γράφαμε στο σημερινό editorial του περιοδικού ότι το μεγάλο στοίχημα και για κάθε προσπάθεια αυτοδιαχείρισης και ελεύθερης δημοσιογραφίας είναι να μπορέσει να σταθεί απέναντι στα μεγαθύρια και να καταφέρει πραγματικά να επιβιώσει απέναντι στον κατακλυσμιαίο ρυθμό και τρόπο επιβολής της κυρίαρχης άποψης. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δεν άπτεται μόνο των ανθρώπων που είναι μέσα σε αυτά, αλλά και ευρύτερα ενός κινήματος, ας πούμε, ανθρώπων που μπορεί να υιοθετήσει αιτήματα υπέρ τέτοιων εγχειρημάτων που θα μπορούσαν να διευκολύνουν και τη λειτουργία και την επιβίωσή τους. Και φυσικά από τη πλευρά της, από τη δική μας πλευρά. Με αυτή την έννοια θεωρούμε ότι θεμητό το να πούμε ότι θα πρέπει να βρούμε τον τρόπο να ζητήσουμε πράγματα. Δηλαδή, από μια άλλη ΕΣΥΑ, για παράδειγμα, έτσι που θα θέλαμε να είναι, θα έπρεπε να ζητήσουμε να είναι συνεχώς σε αυτά τα εγχειρήματα. Αυτά, σκεφτόμαστε ότι ενδεχομένως κάποια αυτοδιαχειριζόμενα εγχειρήματα, όπως είναι, ας πούμε, οι ΔΙΟΜΕ, να είναι πολύ πιο ουσιαστικά για την ίδια την οικονομία, έτσι όπως τη φανταζόμαστε, και να έχουν να δώσουν ίσως κάτι πολύ περισσότερο στον παραγωγικό ιστό και να είναι ένα πιο ουσιαστικό βήμα για την κατάργηση της υπάρχουσας παραγωγής. Ωστόσο, ας πούμε ότι εμείς είμαστε εδώ για να γνωστοποιούμε τέτοια εγχειρήματα, να τα προβάλλουμε γιατί δεν μπορούν να προβληθούν αλλιώς και να δείχνουμε και πράγματα που κατακρίνουν ότι υπάρχει ένας άλλος τρόπος και μια άλλη δυνατότητα ύπαρξής μας σε αυτή την κοινωνία. Θέλω να ευχαριστήσω για την πρόσκληση πρώτα απ' όλα των Οσότρους. Θα χρησιμοποιήσω μία φράση από τον Μάρκο Αβρίλιο. Δεν έχει σημασία πόσα χρόνια μας λαχαίνουν
σε αυτή τη ζωή, και αυτό δεν αφορά βέβαια μόνο τους φυσικούς οργανισμούς, σημασία έχει το αποτύπωμα που φροντίζουμε να αφήσουμε πίσω μας αυτά τα χρόνια. Ο νοσότρος μέσα σε μια δεκαετή πορεία έχει ένα σαφές στίγμα και αποτύπωμα, το οποίο ελπίζουμε να συνεχίσει για πολλά ακόμα χρόνια να το δίνει. Τι είναι και τι θέλει το Art Project? Θα μπορούσα να χαρακτηρίσω το Art Project ένα καθημερινό πολιτικό περιοδικό, το οποίο ξεκίνησε το 2013, στο πλαίσιο των μελών και στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ που ανήκαν στο κόκκινο δίκτυο και θέλησαν με αυτόν τον τρόπο διαδικτυακά να επικοινωνήσουν τις θέσεις, τις πολιτικές απόψεις, το σχολιασμό, την κριτική, όχι μόνο για τα τεκτενόμενα μέσα σε ένα κόμμα της ρουσπαστικής αριστεράς, το οποίο βρισκόταν πάνω στο κύμα της ιστορίας, αλλά κυρίως για την περιβαίωση ατμόσφαιρα και πραγματικότητα, η οποία ταλάνιζε το σύνολο της κοινωνίας στο πλαίσιο μιας παράλληλης κινηματικής δράσης. Δεν μέναμε δηλαδή μόνο στη διαδικτυακή καταγραφή της πραγματικότητας, ζούσαμε την ίδια την πραγματικότητα. Το τελευταίο χρόνο, πέρα από τα πολλά άρθρα γνώμης, τα οποία βέβαια επικεντρώνονται στο δύσκολο και συναρπαστικό 2015, αλλά και στο δύσκολο και συναρπαστικό 2016 που έχει ανοίξει, έχουμε κάνει μία σαφή στροφή, και επειδή η επιδίωξή μας είναι αυτή η στροφή να έχει μεγαλύτερη συνέχεια προς το εύρος της θεματολογίας, σε ρεπορτάζ. Κάτι το οποίο πριν υπήρχε σε πολύ μικρότερο βαθμό. Το τελευταίο διάστημα, όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό έχουμε φροντίσει να επικεντρωθεί στο ζήτημα της προσφυγιάς, για ευνόητους λόγους. Μόνο τελευταία εβδομάδα έχουμε ανταποκρίσει σχεδόν από όλη την Ελλάδα, οι οποίες αφορούν σχεδόν όλα τα στρατόπεδα συγκέντρωσης ανά την επικράτεια. Δεν θα πω σε περισσότερες λεπτομέρειες. Απλά σας δίνω ένα στίγμα για τις επιλογές που έχουμε κάνει στη νέα φάση που έχει μπει το Art Project. Λειτουργούμε με συντακτική ομάδα και με μια ευρεία συνέλευση συγγραφέων, αρθρογράφων, ρεπόρτερ. Η συντακτική ομάδα συναντήθηκε σε εβδομαδιαία βάση, διαπιστώνει λάθη, παραλήψεις, προγραμματίζει μια υποτυπώδη ατζέντα, καθώς πάντα η επικαιρότητα μας προλαβαίνει, και φυσικά υπάρχει απόλυτη ελευθερία και έκφρασης και γνώμης και διατύπωσης αυτής διαδικτυακά, ανεξάρτητα αν, όπως αντιλαμβάνεστε από τον πρόλογο που έκανα, το κόκκινο δίκτυο στην παρούσα φάση έχει κάνει και την επιλογή να συμμετέχει στην λαϊκή ενότητα και να προσπαθεί μέσα από αυτό το σκέλος να εκφράσει τις απόψεις μιας ριζοσπαστικής και αντικαπιταλιστικής αριστεράς. Πάμε τώρα στο θέμα του τίτλου, γιατί για όλα τα υπόλοιπα σας καλώ και εγώ να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας, η οποία ανανεώνεται σε καθημερινή βάση, πάντα με αρθρογραφία, με ρεπορτάζ και ό,τι άλλο ήθελε προκύψει συν μια διακριτή στήλη αναγνωστών που βρίσκονται και κείμενα που αφορούν την συγκυρία πολιτική, κοινωνική και οικονομική. Θα μου επιτρέψετε φυσικά, επειδή μιλάμε στις 12 Απριλίου του 2016 και όχι ας πούμε στις 24 Απριλίου του 2010, να παραλείψω το παρελθόν και να ανοίξω μια ματιά στο από εδώ και πέρα. Το 2016 θα ζήσουμε στο χώρο του τύπου τρεις κολοσσιαίες αλλαγές. Η πρώτη αλλαγή έχει να κάνει με τη τηλεόραση. Ξεχνάμε το τηλεοπτικό τοπίο το οποίο ξέραμε μέχρι τώρα. Σε ό,τι αφορά αφενός τον αριθμό των καναλιών, αυτό το γνωρίζετε φαντάζομαι όλοι, τον αριθμό που θα απασχολεί εκεί και κυρίως ποιοι θα είναι οι επιχειρηματίες οι οποίοι θα ελέγχουν, θα χρηματοδοτούν μέσα εισαγωγικά, αλλά κυρίως θα καρπώνται την πολιτική επιρροή που θα έχουν αυτά τα κανάλια. Δεύτερον, θα έχουμε μια εξίσου κολοσσία αλλαγή στο ραδιόφωνο. Ο αρμόδιος υπουργός ο Σπίτης έχει προαναγγείλει ότι θα υπάρξει αναδιάρθρωση του χώρου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και τρίτον, ίσως σημαντικότερο, μια και θα πω μετά πώς μας αντιμετωπίζει όλους εδώ, όσους βρισκόμαστε σε αυτό το πάνελ, έρχεται το Μητρό μέσω στο ίντερνετ, στο διαδίκτυο. Η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι αυτό το κάνει πολύ αθώα προκειμένου να καταστρωθεί ένας ενδεικτικός χάρτης των μέσων μαζικής ενημέρωσης στο διαδίκτυο, έτσι ώστε να ανακατευθύνει προς τα εκεί την κρατική διαφήμιση. Παρένθεση. Από όλα τα νούμερα που ανέφερε νωρίτερα το Υπουργό Μούση, ξέχασε ίσως το σημαντικότερο, το οποίο βέβαια εγώ δεν είμαι πρόχειρος τώρα να σας το αναφέρω, αλλά είναι το απολύτως ζωτικό για να καταλάβετε την κατάσταση. Ο
ότι κανένα μέσο μαζικής ενημέρωσης στην Ελλάδα μετά το 1989 δεν επέζησε χωρίς να έχει απλωμένο το χέρι του συμπρατική διαφήμιση με προνομιακό τρόπο. Με άλλα λόγια, στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν ιδιωτικά μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Ελλάδα. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν και στον κόσμο. Αλλά ας μην πλατιάσουμε σε αυτό. Κλείνει η παρένθεση. Όλοι εμείς εδώ λίγο πολύ είμαστε αυτό που θα μπορούσε να μας χαρακτηρίσει ο Χέγκελ από τον 15ο αιώνα. Ο Χέγκελ τι είχε πει το 15ο αιώνα. Έλεγε το αμέσως επόμενο διάστημα, δεν προσδιορίζει πιο, οι πολιτισμένες, από τις μη πολιτισμένες με τη λογική της γερμανικής ορθολογικότητας κοινωνίες θα διαφέρουν στο εξής. Οι πολιτισμένες θα έχουν ως θρησκεία τις ειδήσεις, οι μη πολιτισμένες θα έχουν παραμείνει στον καθολικισμό, τον χριστιανισμό, τον ορθόδοξο και πάλι λέγοντας. Εμείς όλοι εδώ είμαστε κατά κάποιο τρόπο η Μαρτίνη Λούθ, η αιρετική μιας θρησκείας η οποία επιμένει να λέει ότι κατέχει τη μοναδική αλήθεια. Αυτό είναι ο τύπος στην Ελλάδα. Και όχι μόνο στην Ελλάδα. Η μοναδική αλήθεια του τύπου πώς θα διαμορφωθεί μέσα στο 2016. Οι πρώτες προειδοποιητικές βολές έχουν πέσει ήδη. Θα έχουμε λιγότερα κανάλια με χειρότερη προπαγάνδα. Θα έχουμε λιγότερους ραδιοφωνικούς σταθμούς με χειρότερη προπαγάνδα και θα έχουμε ένα διαδίκτυο το οποίο αργά ή γρήγορα θα θέλει το δικό του Ερντογάν προκειμένου να επιβάλλει και εκεί την μονοληθικότητα της θρησκείας την οποία περιέγραψα νωρίτερα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, για παράδειγμα, και να πάρω την πάσα από την Έλενα, μπορούμε να καταλάβουμε την ιστερία που κατέλαβε η δημοσιογράφηση κατά τα άλλα, την αισία την έχουν γραμμένη στα παλιότερα των υποδημάτων τους. Γιατί ο Πρωτοσάλτη και ο Μαλέλη ξαφνικά θυμηθήκαν ότι διαγράφησαν από την Ισία και αυτό αποτελεί πλήγμα στην ελευθερωτική και στην άποψη τη νόμη. Γιατί πολύ απλά, για πρώτη φορά μετά από χρόνια, η ΕΣΥΑ αποφάσισε να αποφανθεί σε ένα κρίσιμο ζήτημα. Το ζήτημα του περιεχομένου που δίνει αυτή η θρησκεία που λέγεται τύπος στην Ελλάδα. Ποτέ στο παρελθόν, το πρόσφατο, το πειθαρχικό της ΕΣΥΑ δεν προσήλθε, όχι αυτοβούλους, μετά από καταγγελίες. Όχι αυτοβούλους, μετά από καταγγελίες. Αυτό έχει σημασία. Δεν προσήλθε να αποφανθεί αν το περιεχόμενο προσφέρει ο τύπος είναι καλό ή κακό. Το έκανε με αυτή την απόφαση. Γι' αυτό έχουν λυσάξει. Επίσης έχουν λυσάξει γιατί, όπως πιθανότατα θα πούν το βράδυ που ο Περτετέρης έχει όλους αυτούς καλεσμένους με βασικό θέμα, αν πείτε τη λευκοτυπία στην Ελλάδα, ο ίδιος άνθρωπος παραδέχεται ότι έλεγε ψέματα το 2010 για τη βιωσιμότητα του χρέους, αλλά παρόλα αυτά παραμένει δημοσιογράφος. Για φανταστείτε να ήταν χειρουργός ο οποίος παραδεχόταν ότι χειρουργούσε και έστειλε στα θυμαράκια 10 ασθενείς του, θα μπορούσε να χειρουργήσει ποτέ ξανά. Όχι. Για φανταστείτε να ήταν δάσκαλος ο οποίος έλεγε ότι σκόπιμα λέει στους μαθητές του ότι ο Χίτλερ ήταν ο μεγαλύτερος πολιτικός του 20ου αιώνα, θα μπορούσε αυτό να διδάξει στα παιδιά μας. Ή θα θέλαμε αυτός άνθρωπος να διδάξει στα παιδιά μας. Όχι. Τόση είναι η σοβαρότητα όταν ο δημοσιογράφος λέει ότι συνειδητά είπε ψέματα και απλώς διαστρέβλωσε την αλήθεια, κατασκεύασε μια άλλη πραγματικότητα προκειμένου να έχει συγκεκριμένα πολιτικά και κοινωνικά αποτελέσματα. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος το βράδυ θα έχει ένα τραπέζι το οποίο θα μας λέει πόσο υπέροχη είναι η θρησκεία του τύπου στην Ελλάδα και ότι οι αιρετικοί πρέπει να εξοπλιστούν. Ή με κάποιο τρόπο θα πρέπει να παραμείνει η πίστη των τηλεθεατών, των αναγνωστών, των ανθρώπων που ψεφάνουν στο διαδίκτυο μόνο στα μίντια τα οποία ελέγχουν συγκεκριμένοι επιχειρηματίες με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Ο δρόμος είναι και είναι δύσβατος πρώτα απ' όλα γιατί δεν έχει τα ίδια μέσα τα οποία έχουν αυτοί οι οποίοι υποτίθεται ακολουθούν τον ίσιο δρόμο. Περιγράφηκαν τα περισσότερα. Είναι δεδομένο ότι το βασικό απ' όλα είναι η υλική πόλη, η υλική όρη. Είναι πεπερασμένη, είναι συγκεκριμένη και επειδή απευθύνεσαι σε μια κοινωνία η οποία δεν μπορεί να αναλάβει πια το βάρος της καθημερινής συνδρομής κατάφυσης ενός οβολού για να παρακολουθεί μέσα μαζικής ενημέρωσης, είτε αυτά είναι στο διαδίκτυο, είτε αυτά είναι σε έντυπη μορφή. Ακόμα και την τηλεόραση πληρώνουμε μέσα, μέσω διαφήμισης, με τα προϊόντα μας σαν καταναλωτές. Δεν είναι δωρεάν, έτσι, πρέπει να το πω και αυτό. Σίγουρα η ειδική όρη για μας είναι η χειρότερη δυνατή. Παρ' όλα αυτά, επιμένουμε ότι η ενημέρωση είναι αγαθό, άρα θα πρέπει να έχει πρόσβαση όσο το δυνατόν πιο ελεύθερη ο καθένας. Εδώ όμως θα ήθελα να πω κάτι, και αυτό έχει τα όρια του.
Γιατί δυστυχώς, όσο οι ηλικιώροι παραμένουν περιορισμένοι, η δυνατότητα υλικά να προσφέρει σε ερευνητική δημοσιογραφία και ρεπορτάζ επί τόπιο είναι και αυτή πεπερασμένη. Κακά τα ψέματα, ειδικά στην εποχή μας που πρέπει να φανταστείτε ένα ρεπόρτερ ή μια ομάδα δύο ρεπόρτερ να έχει ταυτόχρονα μία κάμερα, ένα μπλοκάκι, μια φωτογραφική μηχανή και ταυτόχρονα να είναι με κάποιο τρόπο συνδεδεμένο με ένα λάπτοπ το οποίο θα κουβαλάει στο πλάτη του για να τα ανεβάσει αυτά σε πραγματικό χρόνο, αυτά όλα είναι ήδη ένα κόστος. Ακόμα και τα συμβατικά ΜΜΕ, αυτό το κόστος προσπαθούν να το ελαχιστοποιήσουν. Ακριβώς για να έχουν κερδοφορία, να έχουν κέρδη. Ή για να μην πλουσιοπάροχα τους αυτογράφους κατά τα άλλα παραμένουν εκκυβωτισμένοι σε συγκεκριμένο γραφείο ή μεταξύ Κορονακή και Κηφισιάς. Αυτός ήταν ο κόσμος που εξέφρασαν ενθουσιάστηκε το περασμένο καλοκαίρι, χοντρικά, ταξικά. Αυτός ήταν ο κόσμος του ναι, που έβλεπε η Σαράφου μπροστά του. Άρα τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα. Παρ' όλα αυτά, επειδή δεν πρέπει να είμαστε πεσημιστές, ταυτόχρονα τις δυνατότητες αυτού του πράγματος νομίζω ότι την δίνει πάγια όχι μόνο το φαινόμενο του συνεργατισμού, του συνεταιρισμού, αλλά και μία δυνατότητα συνασπισμού δυνάμεων. Κακά τα ψέματα, αν βρεθούμε σε ένα περιβάλλον όπου θα επεκταθεί η επιτήρηση και η αστυνόμευση των απόψεων των αιρετικών, κάτι το οποίο μπορούμε να είμαστε σχεδόν βέβαιοι ότι θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται μέσα στο 2016, όπως εξελίσσεται η κατάσταση στην παγκόσμια καπιταλιστική κρίση και όχι μόνο στην ελληνική, ο συνασπισμός δυνάμεων μεταξύ όχι μόνο ημών που βρισκόμαστε από το πάνελ, αλλά όλων όσων επιμένουν σε βασικές αρχές της δημοσιογραφίας, θεωρώ ότι θα είναι αναπόφευκτο. Αυτό βέβαια απαιτεί καταρχάς έναν διάλογο, μια καλή προαίρεση και μια αντίστοιχη κατάθεση ψυχής, πάθους, χρόνου από όλους. Κλείνω με το εξής. Γιατί δεν θέλω να σας κουράσω, πιθανότατα θα έχετε και αρκετές ερωτήσεις. Κλείνω με το εξής. Η δημοσιογραφία δεν είναι εύκολο επάγγελμα. Και γενικά, όποιος καταθέτει δημόσια άποψη, θα πρέπει να ξέρει ότι έχει κάνει κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Δεν αρκούν αρχές δεοντολογίας. Πρέπει να έχεις στοιχειώδη μόρφωση, να έχεις πραγματικό πάθος για αυτό που κάνεις και κυρίως να αγαπάς τον συνάνθρωπο. Σε μια εποχή που ο ατομικισμός μας έβαλε σε μια κανιβαλική αρένα, καταλαβαίνετε γιατί έχει εκπέσει από το βάθρο της και εξοπλιστεί τη δημοσιογραφία. Αυτά είναι τα πρώτα μου σχόλια. Σας ευχαριστώ πολύ.